μιλώντας για το τι θέλουμε να βλέπουμε, γενικά θέλουμε να βλέπουμε ωραίες παραστάσεις, οι οποίες μας προσφέρουν άφθονο γέλιο, χαμόγελο μέσα από χιούμορ και βεβαίως με την συνταγή αυτή, την δοκιμασμένη και πολύ πολύ αγαπητή και σε επίπεδο Κρήτης. Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω σε περιοδία στην Κρήτη από την Κυριακή αυτή, 19 του μήνα. Και αυτή τη φορά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με απόλυτη ασφάλεια, λέω καλό μεσημέρι στον αγαπημένο ηθοποιό Σπύρο Πούλη. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βλέπετε, σας βλέπω, δεν ξέρω. Βλεπόμαστε, έτσι. Ναι, αν και λέμε δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω. Εμείς τα κάνουμε όλα. Και μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σου που επισκηνείς τι ακριβώς δεν μπορείς να κάνεις, αλλά το κάνεις αποτελεσματικά. Εγώ δεν ακούω, δεν ακούω. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Καλώς. Εγώ είμαι στην Αθήνα τώρα. Σήμερα θα παίξουμε στη Ηλιούπολη και αύριο στο Παπάγου και το Σάββατο το βράδυ ερχόμαστε. Κυριακή θα παίξουμε στο Ηράκλειο. Εγώ δεν ακούω. Είμαι ένας από τους τρεις που δεν ακούει. Ο Σταύρος ο Νικολαίδης δεν μιλάει και ο Σπύρος ο Σπαθίδας δεν βλέπει. Και η Μιριέλα Λαϊκουρέντη είναι το κορίτσι που διεκδικούμε εμείς οι τρεις. Και που σας κάνει να χάνετε τις αισθήσεις σας, θα πω εγώ. Ναι, σωστά. Σπύρο μου, είναι μια παράσταση πολύ αγαπημένη και μια παράσταση που και εσύ αγαπάς πάρα πολύ. Μίλησε μου λίγο πόσο σημαντικό είναι και πόσο διαφορετικά στοιχεία δικά σου βρήκες και ανέδειξες μέσα από έναν ρόλο σύνθετο αναφορικά με το κομμάτι το ερμηνευτικό, αλλά και με το γεγονός ότι πρέπει να μπεις ουσιοδός μέσα και να καταλάβεις και να δράς, σαν όντως να μην έχεις αυτή την αίσθηση. Όντως αυτό το έργο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας, εδώ και 20 χρόνια και... το παίξαμε κάποιες φορές, το κατεβάσαμε, το ξανανεβάσαμε και κάθε 5 χρόνια ανεβαίνει. Δεν τελειώνει αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας. Αυτός ο ρόλος είναι καταπληκτικός, είναι ένας ρόλος για μένα, εμένα με στιγμάτισε θεατρικά δηλαδή αυτό το έργο. Το να είσαι κουφός είναι ωραίο μερικές φορές, έτσι, να μην ακούς. Όλοι μας στη ζωή μας το έχουμε κάνει κάποιες φορές αυτό. Κάνουμε πως δεν ακούμε ή δεν θέλουμε να ακούσουμε κάτι ή και δεν θέλουμε και να μιλήσουμε και να μην δούμε, έτσι. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Βέβαια κανονικά δεν πρέπει να το κάνουμε και να λέμε και να ακούμε και να αισθανόμαστε και να βλέπουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά τυχαίνει όμως κάποιες φορές να μην γίνεται. Τώρα όσον αφορά το ρόλο μου, εγώ το διασκεδάζω πάρα πολύ, περνάω πάρα πολύ καλά, γιατί μπορώ να αυτοσχεδιάσω κάθε φορά, μπορώ να φύγω εκτός κειμένου, μπορώ να... γιατί ένας κουφός ακούει ό,τι θέλει, έτσι. Και μπορεί να ακούσει ό,τι θέλει κάθε φορά και αυτή είναι και η ομορφιά αυτού του έργου. Βασίζεται πολύ στον αυτοσχεδιασμό και από τους τρεις ήρωες. Οπότε... Δηλαδή και ο τυφλός μπορεί να δει ό,τι θέλει με τα μάτια της ψυχής του και ο μουγκός μπορεί να πει ό,τι θέλει. Οπότε στην περίπτωση αυτή καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι και του αυτοσχεδιασμού αλλά και της διαφοροποίησης είναι κάτι που το αναγάγει αν θέλεις και το κάνει να έχει και μια διάρκεια στον χρόνο χωρίς να βαριέται και κάποιος που την έχει δει την παράσταση. Ναι, γιατί εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, κάθε φορά, κάθε μια παράσταση είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Δηλαδή, αλλιώς θα είναι στο Ηράκλειο, αλλιώς θα είναι στο Αρκαλοχώρι, αλλιώς θα είναι στο Ρέθυμνο, αλλιώς στην Ιερά Πέτρα. Έτσι, είναι κάθε φορά διαφορετική. Ούτως ή άλλως το θέατρο, μια θεατρική παράσταση είναι κάθε βράδυ ξεχωριστή, γιατί αλλιώς θα είσαι την Δευτέρα, άλλοι θεατές είναι πολύ διαφορετικό. Δεν είναι σαν την τηλεόραση ή σαν το που παίζει κάποια επεισόδια και κάθεται ο κόσμος και βλέπει μια συνέχεια. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή γιατί γεννιέται και πεθαίνει εκείνη τη στιγμή η παράσταση. Δηλαδή καμία παράσταση δεν είναι όμοια με την προηγούμενη. Και αυτή είναι και η ομορφιά του, όπως είπες, και γι' αυτό διατηρείται και συνεχίζει και πάει αυτό το έργο, γιατί είναι κάθε του παράσταση ξεχωριστή. Και είναι και η μαγεία, βέβαια, να τη συνταγή της επιτυχίας. Όμως νιώθουμε ότι όπως βλέπουμε την ενέργειά σας επί σκηνής, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ενέργεια και ζωογόνα κατά τη διάρκεια των προβών και της προετοιμασίας. Και μάλιστα μιας προετοιμασίας σε ένα πολύ κομβικό σημείο αναγέννησης, αν θέλεις, και επανεκκίνησης μιας καθημερινότητας και για εσάς τους ηθοποιούς μετά από όλες αυτές τις ημέρες που περάσαμε τις δύσκολες. Ναι, ήταν ένα δύσκολο για όλο τον κόσμο, εντάξει. Και για εμάς τους ηθοποιούς, κοίταξε, εμείς οι ηθοποιοί ήταν οι πρώτοι που κλείσαμε, οι πρώτοι που σταματήσαμε τη δουλειά μας, έτσι, την τέχνη μας, και οι τελευταίοι που ξαναξεκινήσαμε. Είδες όλα, ανοίξαν όλα καταστήματα, τα πάντα. Όλος, και οι τελευταίοι που πήραν άδεια να ξεκινήσουν ήταν το θέατρο. Οπωσδήποτε αυτό μας ακύρωσε. Σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε θέλω να πω ότι δηλαδή, ήταν σαν να μην είχαμε λόγο ύπαρξη, δηλαδή η δουλειά μας δηλαδή, εξαφανίστηκε ξαφνικά, γιατί έχει να κάνει με τον κόσμο. Εμείς κάνουμε μια δουλειά που πρέπει να μαζευτούν
άνθρωποι να τη δουν. Πρέπει να υπάρχει κόσμος για να κάνουμε την τέχνη μας. Δεν είναι ένας πίνακας ζωγραφικής που τον έφτιαξες, έκανες κάτι πολύ ωραίο και το βλέπουνε. Εγώ πρέπει να έχω κόσμο, πρέπει να με δει ο άνθρωπος, ο θεατής. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν υφίσταται το θέατρο χωρίς θεατές. Βέβαια. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός με ζωντανό κοινό. Ακριβώς. Οποίο... Δηλαδή εγώ δίνω, εσύ παίρνεις, παίρνω και από σένα μου δίνεις και εσύ και συνεχίζεται και πάει η παράσταση. Δεν γίνεται. Δηλαδή αισθανθήκαμε άχρηστοι εμείς ότι δεν έχουμε λόγο ύπαρξης ξαφνικά. Έτσι. Όχι ότι φταίει κάποιος, φταίει αυτό που έγινε όλο αυτό. Βέβαια. Η καταστροφή. Αλλά και η φύση του δικού σας επαγγέλματος, του δικού σας αντικειμένου είναι τέτοιο που χρειάζεται αυτή την ανατροφοδότηση. Θέλω να σε ρωτήσω στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, γιατί σήμερα ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Αλλά με έναν άνθρωπο τόσο έτσι χυμαρώτη στο λόγο του όπως εσύ, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω για την επιλεκτική ακοή, μιας και λίγο παραφράζω το κομμάτι αυτό του ρόλου. Στην ζωή σου έχει χρειαστεί να το ενεργοποιήσεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, ένας ηθοποιός, ο οποίος όμως μοιραία όπως όλοι μας, κάτι θα έχει ακούσει που μπορεί και να τον έχει στεναχωρήσει, όχι μόνο χαρά. Υπάρχει αυτό, ή ο Σπύρος απλά δεν κρατά και προχωράει? Όχι, κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι και εγώ το ίδιο, κάποια στιγμή θα έκανα λίγο τα αυτιά μου, θα τα έκλεισα. Γιατί δεν γίνεται, γιατί αν τα ακούσεις όλα μπορεί να τρελαθείς, μπορεί να πληγωθείς, μπορεί... Ξέρεις, είναι και άμυνα του οργανισμού, δηλαδή όπως όλοι οι άνθρωποι και εγώ μερικές φορές δεν θέλω να ακούσω κάτι ή κάνω μάλλον πως δεν τα ακούω και δεν θέλω να τα ακούσω και το σβήνω και προχωράω. Εντάξει. Έχω τρεις γυναίκες στο σπίτι. Πρέπει λίγο να κλείνω τα αυτιά μου. Έχω γυναίκα και δύο κόρες. Αν δεν τα κλείσω, θα τρελαθώ. Θα πέσω από το μπαλκόνι. Είναι απόλυτα κατανοητό και σεβαστό. Νομίζω ότι ταυτίζεται πολλοί κόσμος μαζί σου τώρα ακούγοντάς. Μα έχω διαβάσει κάπου, διάβαζα στο Ιντερνετ πριν καιρό βέβαια, ότι ένας έκανε τον κουφό 30 χρόνια στην Κίνα για να μην ακούει τη γυναίκα του στην Αμερική. Το καταλαβαίνεις. Είναι δυνατόν. Δηλαδή 30 χρόνια έκανε ότι δεν άκουγε ο άνθρωπος. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Τον κακομοίρη. Λοιπόν, Σπύρο μου, θέλω να πω και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι όλες αυτές τις ημέρες προσπαθούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα σημεία στα οποία θα εμφανιστείτε, περίπου σε όλα. Αυτή τη φορά όμως στο Ρέθυμνο, να δώσουμε τη δυνατότητα στους δύο πιο γρήγορους που θα καλέσουν τώρα στο 2813-98.000 να εξασφαλίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Οι δύο πιο γρήγοροι είναι, υπενθυμίζω, για την παράσταση του Ρεθύμνου αυτή τη φορά. Οπότε μιλάμε για Πέμπτη και Παρασκευή, 23 και 24 Ιουλίου. Στο θέατρο Εροφίλη, στο φρούριο της απίστευτης εμβληματικής Φορτέτζας. Με το καλό να έρθετε, με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, χάρηκα πολύ, έστω και με τη βοήθεια της τεχνολογίας που γνωριστήκαμε, και εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Για κάποιες στιγμές, μακάρι να μην ακούμε κάποια πράγματα που δεν θέλουμε ή θα μας πληγώσουν. Έτσι πρέπει. Να είσαι καλά. Και να προχωράμε. Έτσι. Και να προχωράμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολλά φιλιά την αγάπη μας. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.